Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στα διόδια της Ελευσίνας. Εδώ συναντήσαμε μπλόκο της αστυνομίας, καθώς όσοι κατευθύνονται προς Κόρινθο δεν μπορούν. Είναι κλειστά τα διόδια για την Κόρινθο. Αντιθέτως, από Κόρινθο προς Αθήνα μπορούν να περνάνε από τα διόδια λόγω της πυρκαγιάς στο ύψος του 21ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Να σας πω ότι διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων λοιπόν από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας μέχρι τον κόμβο της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Όπως βλέπετε, με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Κωνσταντίνου Ντάμπου, είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά. Ναι. Βλέπουμε παράλληλα Δήμητρα, και φωτογραφίες, δηλαδή όπως είναι μοιρασμένη ουσιαστικά η οθόνη για τους τηλεθεατές, στο ένα μέρος βλέπουμε φωτογραφίες. Υπάρχουν και κάποια και αυτοκίνητα που είναι καμένο από ό,τι βλέπουμε. Ναι, υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί και η φωτιά να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και έτσι είναι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε όντως από φλεγόμενο αυτοκίνητο που ήταν στην Εθνική Οδό, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, βγήκαν, κατάφεραν μόνοι τους, δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσει πυροσβεστική κάποιον. Η φωτιά, να σας πω λοιπόν, ότι ξέσπασε μετά τις 2 σε δασική έκταση, επεκτάθηκε λοιπόν από το αυτοκίνητο το φλεγόμενο και, από και την η δασική έκταση, από, χαμηλή δηλαδή, βλάστηση. Πρόσεξε, Δήμητρα, για να βοηθήσουμε λίγο την κουβέντα. Από την λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, όπου είχαμε το περιστατικό με το αυτοκίνητο που δείχνουμε στους τηλεθεατές, η φωτιά επεκτάθηκε στο παρικείμενο ουσιαστικά δάσος, δίπλα ακριβώς από την Εθνική Οδό. Έτσι. Και τώρα δάσος, θαμνώδη περιοχή ουσιαστικά. Βοήθησαν και οι άνεμοι που σήμερα φυσάει. Επιχειρούν πάντως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 24 οχήματα. Είναι ουσιαστικά 2 χιλιόμετρα μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια. Πάντως, σύμφωνα και με την πυροσβεστική, ο οικισμός που είναι κοντά είναι ο Άνω Λουτρόπυργος. Είναι σχετικά κοντά. Δεν έχουμε όμως εικόνα για κάποια εκένωση οικισμού ακόμη. Όχι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα κάποια. Όχι, δεν έχει δοθεί ακόμα εντολή εκένωσης. Από εκεί που είσαι, Δήμητρα, φαίνονται φλόγες, έχεις εικόνα καθόλου της πυρκαγιάς? Είναι αυτή η εικόνα που μας έδειχνε, νομίζω. Είναι αυτό τώρα που θα σας δείξει και ο οικονολήπτης μας. Από εδώ που είμαστε, εντάξει, βλέπουμε ουσιαστικά καντιλάκια, αλλά είναι από την πίσω πλευρά. Θα μετακινηθούμε αν μας αφήσει η αστυνομία, γιατί βλέπουμε τώρα και δεν εικόνα, μας βλέπουμε, το επέτρεψε. Βλέπουμε, Δήμητρα, βλέπουμε εικόνα αυτή την ώρα από βίντεο που έχει μοιράσει μέσω των social media τηλεθεατής, ο οποίος την ανέβασε στα social media, την έχουμε δει, την βλέπουμε και εμείς, την βλέπουμε και εσείς. Είναι μεγάλη η φωτιά. Είναι, η κατεύθυνση του αυτοκινήτου είναι προς την Αθήνα. Επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων. Είναι το ρεύμα της ανόδου, δηλαδή ουσιαστικά από την Αθήνα προς την Κόρινθο. Είναι βίντεο του συνάδελφου Δημήτρη Μανιάτη, το οποίο το ανέβασε στο Facebook. Ωραία. Ο Δήμητρης Μανιάτης, ο συνάδελφος, το έχει ανεβάσει στο Facebook. Ωραία. Ναι, και βλέπουμε λοιπόν ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Εκεί έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρη την πλαγιά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλα η κατάσταση. Όλα ξεκίνησαν εκεί από αυτό το γεωταχύ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες πληροφορίες που έχει η Δήμητρα Ζέκη, έπαθε κάποια βλάβη, μηχανική βλάβη, και άρπαξε φωτιά κυριολεκτικά στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Ο οδηγός, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο. Πούμε ότι και ο αέρας δεν βοηθάει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε αυτή τη στιγμή ισχυρό άνεμο. Ο οδηγός, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο αυτό, τι έγινε? Έχουμε κάποια πληροφορία? Είναι καλά? Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ναι, είναι καλά. Κατάφερε να διασωθεί μόνος του. Όπως μας είπε η πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι βγήκε μόνος του ο οδηγός. Μπορούμε να φανταστούμε ταξιδιώτες, πιθανότατα ταξιδιώτες. Ναι, μπορεί να έπαθε κάποια βλάβη το αυτοκίνητο, να πήρε φωτιά και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω και των ανέμων η φωτιά, η πυρκαγιά στο βουνό δίπλα στην πλαγιά. Τώρα, Δήμητρα, δεν έχουμε ακόμα ένα αέρια μέσα στο μέτωπο. Ακόμα είναι νωρίς, νομίζω. Είναι νωρίς. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, όχι. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα.
Ας ελπίσουμε ότι θα την πιάσουν τη φωτιά γρήγορα. Είναι μια δύσκολη μέρα, επαναλαμβάνουμε, όπως είπες και εσύ Γιάννη, το είπε και η Δήμητρα, το τόνισε, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Καταρχάς στην περιοχή που συζητάμε τώρα, εκεί μετά τα διόδια Ελευσίνας, στην περιοχή του Λουτρόπυργου, στην περιοχή Νεράκη, είναι το κομμάτι αμέσως μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Έχει διακοπεί η κίνηση από την Αθήνα προς την Κόρινθο, από το ύψος της Ελευσίνας. Γίνεται παράκαμψη προς την Παλαιά Εθνική Οδό. Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα όπως είναι ο δρόμος. Βλέπουμε περνάνε πίσω από τα προστατευτικά αυτά της τροχιάς. Βλέπουμε και οι φωτογραφίες εδώ δίπλα. Είναι χαρακτηριστικές του τι συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή εδώ, υπάρχουν βλέπουμε... κάποιες κατοικίες, τέλος πάντων κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν φαίνεται να έχουν απειληθεί από ό,τι μας είπε και η Δημητρά. Υπάρχουν κάποιες κατοικίες στη φωτογραφία. Υπάρχουν ίσως διάσπαρτα σπίτια εκεί στην πλαγιά. Δεν υπάρχει κάποιος οργανωμένος οικισμός. Κάποια διάσπαρτα σπίτια τα οποία όμως ακόμη. Έχει κίνηση. Δήμητρα, από ό,τι βλέπουμε πάντως έχει έξοδο. Γιατί τώρα είναι έξοδος αυτή που βλέπουμε. Ναι, έχουν ξεκινήσει από τώρα. Ενδεχομένως να είναι. Πηγαίνουν στις δουλειές τους. Άλλοι μπορεί να είναι εκδρομής τώρα λόγω και του 15 Αυγούστου. Και όλοι λοιπόν να πηγαίνουν, κατευθύνονται αναγκαστικά προς την Παλαιά Εθνική Οδό. Επειδή πρόκειται για ένα στενό δρόμο στην Παλαιά Εθνική Οδό και μέχρι να κατέβουν τώρα πίσω από τα διόδια που υπάρχει και μια γέφυρα και να περάσουν κάτω από την υπόγεια γέφυρα και να μπορέσουν να πάρουν την Παλαιά Εθνική Οδηγή, σχηματίζεται και μια μικρή ουρά. Φαντάζομαι ότι καθώς η ώρα περνάει και καθώς σήμερα είναι και μια μέρα Κυριακή, 1η 15 Αυγούστου, η μέρα εξόδου, θα έχουμε εκεί όσο δεν είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επαναλαμβάνουμε για εσάς που άνοιξατε τώρα στους δέκτες σας. Βλέπουμε εδώ πάνω, συγγνώμη Σπύρο, βλέπουμε εδώ πάνω την πυρκαγιά, εστιάζει ο καμεραμάν του Open. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το που βρίσκεται πάνω, έχει φτάσει πάνω στην κορυφή, ναι, στην κορυφή της πλαγιάς η φωτιά. Εκεί βλέπουμε τα καντιλάκια που καίνε. Να, εδώ φουντώνει. Κοιτάξτε, εδώ φουντώνει η πυρκαγιά. Φουντώνει οι φλόγες, ναι, τις βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα την πιάσουν τα ενιαία μέσα. Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ.